Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, η Σλοβακία δεν άφησε την Τουρκία να εκμεταλλευτεί τη συμμετοχή της, προσθέτοντας δυνάμεις από τα κατεχόμενα, ώστε να μπορέσει έμεσα να θέσει θέμα αναγνώρισης των κατεχομένων. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε σήμερα σύντομη συνάντηση με τον Σλοβάκο ομολογό του Ιβάν Κορτσόκ στο περιθώριο της άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στη Λισαβόνα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σλοβάκος Υπουργός ενημέρωσε ότι η Σλοβακία απέσυρε τη συμμετοχή της από την τουρκική στρατιωτική άσκηση Ανατολού Ανκάνση 2021, η οποία διεξάγεται μεταξύ 24 5 και 4 6 λόγω της συμμετοχής των κατεχομένων, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας του προς το διεθνές δίκαιο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ικανοποίησή του και ευχαρίστησε τον Σλοβάκο ομολογό του για την ταχύ αντίδρασή του. Σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί σχετικά διαβήματα σε συντονισμό με την κυπριακή πλευρά προς τη Σλοβακία. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Διαβάστε τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.